Γιατί λέγει ο Απόστολος Παύλος προς Γαλάτας, στο πρώτο κεφάλαιο, στίχος 8, τι λέγει? Προς Γαλάτας, τούτο είναι δεύτερο, προς Γαλάτας, λέγει, εάν λέγει, τούτα τα λόγια που σας λέγω, εάν βρεθεί άλλος Απόστολος, λέγει, να σας πει άλλα, ή άνθρωπος, λέγει, ή άγγελος εξ ουρανού, λέγει, και σας πει άλλα από αυτά που σας διδάσκω εγώ, ανάθεμα έστω. Να πάει στην κόλαση. Μπορείτε να σκεφτείτε τούτα τα λόγια τι βαριά είναι, πόσο βάρος έχουν. Και όταν εμείς δεν τηρούμε τα λόγια του Ευαγγελίου, τότε έρχεται ένα άλλο φοβερό αμάρτημα, το οποίο ο Κύριος μας είπε ότι εάν κάνεις αυτό το αμάρτημα, λέγει, ούτε στούτο τον κόσμο συγχωρείται, ούτε στον άλλο. Ποιο είναι το αμάρτημα τούτο? Η βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Πώς βλασφημείτε το Άγιο Πνεύμα όμως? Με αυτές τις χειδαίες λέξεις που λένε εναντίον του Χριστού και της Παναγίας μας? Όχι. Είναι άλλη η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος είναι να μην τηρήσεις τα λόγια τα οποία έγραψε το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή το Ευαγγέλιο. Ό,τι γράφει το Ευαγγέλιο και δεν το τηρείς, βλασφημείς το Άγιο Πνεύμα. Και τότε δεν συγχωρείσαι ούτε στον τον κόσμο, ούτε στον άλλο. Και μάλιστα τι λέγει? Ούτε μία τελεία, λέγει, δεν μπορεί να λείψει από το λόγο μου, λέει. Ούτε ένα κόμμα. Ό,τι έγραψα, λέγει, αυτά θα τηρηθούν όλα. Δεν τα τηρήσεις, λέγει, δεν συγχωρείσαι ούτε στον τον κόσμο, ούτε στον άλλο. Ποιος τηρεί το Ευαγγέλιο σήμερα? Πού θα πάμε, άραγες, όταν θα έρθει ο Θεός μας κρίνει? Γιατί γίνονται οι σεισμοί? Γιατί γίνονται οι πλημμύρες? Γιατί πέφτουν οι ασθένειες? Γιατί πέφτει το χαλάζι? Γιατί εξαφανίζονται τα πάντα? Γιατί γίνονται τα δυστυχήματα στους δρόμους? Διαρωτήθηκε κανένας? Δεν διαρωτάται κανείς. Εκεί δεν βοηθάει ο ένας τον άλλο. Όλα αυτά είναι εκείνα τα οποία ονομάζονται παραστράτημα. Παραστρατήσαμε. Εφύγαμε από το δρόμο του Θεού και πήραμε τα μονοπάτια. Και όποιος πάει στα μονοπάτια δεν βρίσκει τέλος, δεν βρίσκει καλό τέλος. Θα πάθει πολλά, διότι τα μονοπάτια είναι μονοπάτια, δεν είναι δρόμος. Και έπειτα ο Πανάγαθος Θεός μας είπε το τελευταίο που θα σας πω, φτάνει ως εδώ. Είπε, ο έχων ότα ακούει, ακουέτο. Δηλαδή, όποιος έπιασε, έπιασε. Εκείνοι οι οποίοι δεν τα πιάνουν, αν τους δοθεί άλλη ευκαιρία να τα ακούσουν, καλώς. Αν δεν τους δοθεί άλλη ευκαιρία. Το λοιπόν, παιδάκια μου, ως εδώ. Τα άλλα την άλλη φορά.